τώρα ένα αριστούργημα steelbook. Ένα από τα καλύτερα μου steelbook, λατρεία μεγάλη, Dark Souls 3. Και δεν το λέω επειδή είναι Dark Souls, είναι απίστευτο steelbook. Έχει τον Bonfire, για όποιον παίζει Souls, μόνο παιχνίδια, τα αγαπάει. Είναι ανάγλυφο, όλο full. Είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι σαν πορτρέτο. Και επίσης έχει μέσα και το soundtrack. Έχω και την Collector's Edition εκεί. Θα την κάνουμε και αυτή βιντεάκι. Απίστευτο, απλά πανέμορφο steelbook. Λατρεμένο, αγαπημένο. Που μέσα δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. DS, Raise the Sun, έχει τον ήλιο. Και το 3 σε λατινικά γράμματα. Πάρα πολύ όμορφο. Προσωπικά τουλάχιστον μου αρέσει πάρα πολύ. Πάει και αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τα επόμενα στριμπουκάκια, την δεύτερη Dana που μας έχει μείνει. Έχω αφήσει τις Limited Edition για το τέλος. Mortal Kombat 11. Ορίστε. Απλό, λιτό, αλλά τόσο όμορφο. Είναι ένα τόσο απλό steelbook, ένα κατάμαυρο steelbook. Και είναι τόσο όμορφο. Άμα έχει ωραίο logo, όλα τα άλλα μπροστά τους σβήνουν απλά. Resident Evil 7, πανέμορφο steelbook και 3D. Τι εννοώ 3D, εννοώ τη λάμπα εδώ πέρα. Όταν το κουνάς, ανάβει η λάμπα. Δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται στο βίντεο. Resident Evil 7, εξαιρετικό παιχνίδι, αριστούργημα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η αλλαγή που έγινε σε first person. Πολλοί δεν συμφωνούν, σεβαστό. Απλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δίνει μια πιο τρομακτική εμπειρία το first person. Σε φέρνει πιο κοντά στο χαρακτήρα, σε φέρνει πιο κοντά στους εχθρούς, έτσι εννοώ πνευματικά. Άλλο το third person, ξέρεις, που τον βλέπεις μακριά να σε μαγκώνει, ξέρω εγώ, ο Nemesis στο Resident Evil 3 που παίξαμε πρόσφατα και να σε πετάει, και άλλο να τον βλέπεις και να πλώνει το χέρι, ειδικά με το παίζεις με κάνα VR, δεν το έχω παίξει με VR, και να νιώθει σαν να περνάει το χέρι την οθόνη μέσα στην κάμερα, να μπαίνει και να πιάνει εσένα. Έχει, σου βγάζει μια έτσι μια τρομακτική ατμόσφαιρα από μόνο του το first person. Λοιπόν, The Last Guardian. Συγγνώμη παιδιά, δυσκολεύομαι λίγο σε αυτό το βίντεο. The Last Guardian. Και σε αυτό έχω την Collector's Edition, είναι εδώ. Και σε αυτό θα κάνουμε ένα βιντεάκι. Έχει και ένα πολύ μεγάλο άρθρο που θα μπορέσουμε να το δούμε. Είναι το ελληνικό, την ελληνική αγορά. Στηρίζουμε ελληνική αγορά όσο μπορούμε. Καλό είναι να τη στηρίζετε και εσείς όσο μπορείτε. Καταλαβαίνω ότι το οικονομικό είναι θέμα. Όταν ένα παιχνίδι το βρίσκεις, ξέρω εγώ, σε ένα μεγάλο εμπορικό που είναι από την ελληνική αντιπροσωπεία 10, 15, 20 ευρώ παραπάνω, θα σκεφτείς ότι αυτά τα λεφτά μένουν στην τσέπη σου και είναι λογικό. Αν βρίσκεται τώρα κάποια παιχνίδια που είναι κοντά στην ίδια τιμή ή στην ίδια τιμή και το ένα είναι ελληνικό με ελληνική μεταγλώτηση, υπότιτλους ή από την ελληνική αντιπροσωπεία, συνεργαζόμενο κατάστημα δηλαδή, και κάποιο άλλο που έρχεται με παραεισαγωγή, αν μπορείτε και θέλετε, μπορείτε να στηρίξετε την ελληνική αγορά για να συνεχίσουμε να έχουμε εταιρείες και να βλέπουμε αυτές τις όμορφες δουλίτσες που κάνουν, προσπαθούν τα παιδιά με υπότιτλους. Ασχετά αν δεν σας αρέσει η μεταγλώτηση, δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να βάλει την μεταγλώτηση. Μπορεί να βάλει απλά τους υπότιτλους. Για εμάς που δεν ξέρουμε πολύ καλά αγγλικά τουλάχιστον, είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, έτσι. The Last Guardian το παιχνίδι δεν το συμπάθησα καθόλου, δεν μου άρεσε πολύ. Πιστεύω ότι έπρεπε να καθυστερήσει ακόμη παραπάνω και ας έχει καθυστερήσει καμιά δεκαετία χρόνια. Αλλά δεν έχει καθυστερήσει 10 χρόνια επειδή ήταν σε ανάπτυξη και καθυστερήσει 10 χρόνια επειδή είχε μπει στο ψυγείο. Οπότε δεν ξέρουμε πόσα χρόνια δουλεύτηκε αυτό το παιχνίδι. Είχε πάρα πολύ κακό artificial intelligence. Δεν έπαιρνε χαμπάρι, έδινε εντολές, δεν καταλάβαινε τίποτα ο παίκτης. Μα το όπως τον λένε κιόλας. Λοιπόν, Yakuza. Wami 2. Δεν το έχω παίξει το παιχνίδι, δεν έχω καμία άποψη για το παιχνίδι. Είχα παίξει ένα άλλο Yakuza, δεν μου άρεσε σχεδόν καθόλου, μπορώ να σας πω. Το αγόρασα επειδή μου άρεσε πάρα πολύ το steelbook. Και επειδή έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια, ήθελα να δώσω ακόμη μια ευκαιρία σε ένα Yakuza. Ελπίζω να μου αρέσει αυτό. Εξαιρετικό steelbook, πανέμορφο, ειδικά μέσα είναι σαν πίνακα ζωγραφικής και αυτό. Την ίδια τάκα που είχα πει και στο Rage το 2, λέω. Ήταν όντως σαν πίνακα ζωγραφικής.
Και αυτό είναι πανέμορφο. Πολύ ωραίο το σχέδιο. Πάρα πολύ ωραίο μπορώ να πω. Όπως βλέπετε, το δισκάκι είναι μέσα, γιατί είναι από τα ελάχιστα παιχνίδια που δεν έχω βάλει ούτε καν να κάνει install στην κονσόλα μου. Δεν έχω πατήσει, δεν έχει μπει καν στην κονσόλα. Πρώτη φορά πρέπει να βγει το δισκάκι. Ελπίζω να μου αρέσει. Θέλω να μου αρέσει. Λοιπόν, Dissidia, Final Fantasy, ένα διαφορετικό Final Fantasy για όσους παρακολουθούν τη σειρά, ξέρουν πολύ καλά την Dissidia, ένα beat'em up παιχνίδι. Με τους ήρωες, όλους τους ήρωες του Final Fantasy, νομίζω έχουν βγει τρία διαφορετικά steelbook, εγώ πέτυχα. Γιατί δεν ξέρεις τι παίρνεις όταν διαλέγεις ένα σφραγισμένο κουτί και έχει αυτό απ' έξω, δεν ξέρεις τι θα έχει πάνω το steelbook. Πέτυχα αυτό που έχει πάνω τον Cloud. Αν και είμαι πιο πολύ fan του Tidus, Final Fantasy 10 για εμένα είναι μακράν το καλύτερο fantasy, μακράν το καλύτερο Final Fantasy που έχει κυκλοφορήσει. Εξαιρετικό, απίστευτο το Final Fantasy το 10, παιχνιδάρα μεγάλη. Tidus λατρεμένος ήρωας. Και αυτός, okay. Ο Cloud, συγγνώμη, ο τίτλος λατρεία μεγάλη. Δεν το έχω παίξει καν το παιχνίδι, όπως βλέπετε και αυτό έχει μέσα το δισκάκι του. Δεν το έχω βάλει καν στην κονσόλα. Δεν έχω και πολύ μεγάλη αγωνία για να το παίξω το παιχνίδι, για να δω αν είναι καλό ή κακό. Να, ένα παιχνίδι όμως που έχω μεγάλη αγωνία να παίξω και ένα από τα ομορφότερα steelbook που έχω δει στη ζωή μου. Απίστευτο, εξωπραγματικά πανέμορφο steelbook. Η 10η επαιτειακή έκδοση, η Bayonetta Vanquish. Και ένα απίστευτο steelbook. Τέλειο. Δύο πορτρέτα, από τη μία μεριά το Vanquish, από την άλλη μεριά το Bayonetta. Η Bayonetta συγκεκριμένα. Ανάγλυφο. Τέλειο, πανέμορφο και από έξω και από μέσα. Τέλειο, απλά πανέμορφο, απλά τέλειο, τέλειο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Αυτό όντως έχω hype να ξαναπαίξω το Vanquish συγκεκριμένα, γιατί τα Bayonetta δεν είμαι fan. Με εκνευρίζουν γενικά τα παιχνίδια που απλά πατάς κουμπιά και σκοτώνεις άλλους, τύπου τα Devil May Cry τα τελευταία που έχουν βγει. Τα πιο παλιά ήταν λίγο πιο απλό το fighting system τους, οπότε ήξερες τι κάνεις πάνω κάτω. Στα τελευταία απλά πατάς κουμπιά, μιας και έχουν προσθέσει 15.000 διαφορετικούς τύπους μάχης. Από τα καλύτερα παιχνίδια της γενιάς που περνάει, Monster Hunter, το συγκεκριμένο είναι με την Iceborne έκδοση. Αριστούργημα απλά, όταν το είχα αγοράσει, όπως και σε αυτό έχω κάνει review ή δεν έχω κάνει. Όχι, δεν έχω κάνει review. Το έχω βάλει μέσα στα καλύτερα 10 παιχνίδια της τρέχουσας γενιάς και αναφέρω μέσα. Όταν το αγόρασα το παιχνίδι, βασικά το παιχνίδι δεν είχα κανένα σκοπό να το αγοράσω. Κανένα. Δεν το περίμενα καν, είχα ακούσει να βγει το Monster Hunter και λέω Climb Mine. Μόλις και έκανα τα review και άρχισε και έπαιρνε τα δεκάρια κατά ρηπάς, 9 δεκάρια συνέχεια και μπήκα στο Metacritic για μία δόση, είχε φτάσει και 94 το παιχνίδι και ήξερα ότι είναι ένα action RPG παιχνίδι. Λέω, φίλε, εδώ είμαστε. Μου αρέσουν πολύ τα action RPG παιχνίδια. Λέω, εδώ είμαστε. Πολύ τρομερός βαθμός. Πάω να το πάω να δω τι είναι. Είχε και πολύ καλή τιμή όταν είχε βγει. Είχε ένα 50 και το έβρισκες και 42 ευρώ την απλή και ένα 50 το steelbook. Εγώ είχα πάρει την απλή. Ήθελα να πάρω το steelbook. Απλά από το μαγαζί που ήταν πιο κοντά στο σπίτι μου. Κάτω στο ελληνικό δηλαδή. Πιο κοντά στο σπίτι μου. Καμιά 20 χιλιόμετρα από εδώ δηλαδή. Είχε εξαντληθεί το steelbook και μου λέω μόνο να πλήττω. Παίρνει τώρα, κάτσω εγώ να τρέχω στο κέντρο για να πάρω steelbook. Τέλος πάντων, το βάζω μέσα το παιχνίδι λοιπόν για να παίξω και τα γραφικά ήταν PlayStation 3. Λέω, τρώω μεγάλη νύλα. Πατάω μέσα μενού, φτάνω εκεί στο χωριό, ας το πούμε έτσι. Χαόδης παιδιά, έπαθα κοκομπλόκο. Λέω, φίλε, είναι αυτό λέω. Τι κάνεις εδώ και τι γραφικά είναι αυτά. Παίρνω τηλέφωνο ένα παιδί που το είχε πάρει κι αυτός. Του λέω ρε φίλε, τι. Μου λέει εντάξει τα γραφικά δεν είναι καλά, μου λέει σπέρνει το παιχνίδι. Άντε του λέω, α το δοκιμάσω. Αυτό ήταν. Masterpiece απλά. Αριστούργημα.
Όποιος δεν έχει παίξει το Monster Hunter να το πάρει, αν του αρέσει το είδος βέβαια, είναι από τις καλύτερες αγορές που θα κάνει στη ζωή του. Λοιπόν, Catherine. Το Catherine είναι remaster από την προηγούμενη γενιά. Full rose το στυλμπουκάκι. Τέλειο. Ανέμορφο. Γενικά μου αρέσει το ροζ. Αν θέλει κάποιος να με παρεξηγήσει, πρόβλημά του, δεν έχω τέτοια complex. Δόξα τω Θεώ. Μου αρέσει πάρα πολύ το ροζ σαν χρώμα. Σου δίνει έτσι, είναι ένα χαρούμενο χρώμα. Από τα πιο δύσκολα puzzle game που έχουν βγει ποτέ. Atlus, κλασική Atlus, έτσι. Πανδύσκολα παιχνίδια. Δεν έχω ασχοληθεί πολύ, είχα παίξει λίγο στο PlayStation 3. Τόση ώρα προσπαθώ να βάλω το βιβλιαράκι, ξέρεις, για να πιάσει και στα δύο αυτιά και τρώω χρόνο. Λοιπόν, είχα παίξει στο PlayStation 3 λίγο, με είχε δυσκολέψει πάρα πολύ και στην αρχή δεν το είχα καταλάβει καν τι κάνεις και το παράτησα. Δεν έχω σκοπό να το ξανακάνω αυτό, ενώ θα το βάλω το παιχνίδι και θα το παίξω κάποια στιγμή στο μέλλον. Άλλο ένα παιχνίδι από την Atlus. Άλλο ένα exclusive στο PlayStation. Λοιπόν, εδώ Dragon's Crown Steelbook Remaster και αυτό από το PS Vita. Όμως αυτό το ονόμασαν Pro, Dragon's Crown Pro. Βγήκανε κάτι καρτελίτσες, τις έπιασα. Δεν τις έχω ανοίξει καν. Skill cards, δεν ξέρω τι είναι τα skill cards. Δεν ξέρω, ξέρω τι είναι τα skill cards. Δεν ξέρω τι συγκεκριμένο ακριβώς είναι αυτό. Δεν νομίζω να προσφέρει κάτι μέσα στο παιχνίδι. Όλο full ανάγλυφο. Είναι πολύ ωραίο steelbook. Από αυτή τη μεριά τουλάχιστον είναι πανέμορφο. Από εδώ, επειδή είναι ανάγλυφο και τελείως 3D, είναι λίγο υπερβολικό. Θα μπορούσε να είναι το μισό. Είναι πολύ παχύ. Είναι τόσο παχύ που σε μπερδεύει. Δηλαδή πρέπει να. Εγώ που έχω και πρεσβειοποία, πρέπει να το έχω εκεί για να καταλάβω ακριβώς τι δείχνει. Έχει άμα παρατηρήσετε εδώ πέρα. Έχει ένα πατούρι. Ένα ξωτικάκι. Θα το παρατηρήσω τα πιο καλά, μου αρέσει τελικά το σχέδιο. Λοιπόν, το παιχνίδι το έχω φτάσει μέχρι περίπου τη μέση. Από ένα σημείο και μετά, πολύ ωραίο παιχνίδι, διασκεδαστικό. Side scroll είναι το παιχνίδι, έτσι. Και αργό side scroll. Προσπαθούν να το κάνουν σε 3D με βάθος, όπως καταλαβαίνετε τι λέω, τύπου Streets of Rage. Τι σας λέω, στους πιο νέους εννοώ, τι σας λέω, δεν έχετε παίξει Streets of Rage. Τέλος πάντων, το πας μέσα έξω, έχει βάθος το παιχνίδι. Δεν είναι 3D. 3D είναι με βάθος. Σαν να είσαι σε έναν δρόμο και να τον πηγαίνεις πάνω κάτω. Καταλάβατε ακριβώς τι θέλω να πω. Ωραίο παιχνιδάκι. Έχω φτάσει μέχρι περίπου σχεδόν τη μέση και από εκεί και πέρα. Το βάλω ανάποδα. Και λέω και εγώ τι έχει γίνει. Από εκεί και πέρα, παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω τι πρέπει να κάνω. Δεν ασχολήθηκα πολύ. Όταν έχεις 850.000 παιχνίδια όπως βλέπετε εδώ για να παίξεις, αυτό είναι το κακό όταν μαζεύονται πολλά παιχνίδια. Μην μαζεύετε πολλά παιχνίδια. Εκτός αν τα βρίσκετε τώρα σε χώμα τιμή και θέλετε να κάνετε συλλογή. Κατά τα άλλα, μην μαζεύετε πολλά παιχνίδια. Δεν πρόκειται να τα παίξετε ποτέ. Μαζεύετε μια βιβλιοθήκη με 150 παιχνίδια. Πάει λάμπα. Μαζεύετε μια βιβλιοθήκη με 150 παιχνίδια και στο τέλος δεν παίζει τίποτα. Πάμε να δούμε το επόμενο. Το επόμενο που έχουμε να δούμε είναι ένα πάρα πολύ όμορφο steelbook. Ένα steelbook που έχει ανεβάσει πάρα πολύ την αξία του. Κάποια steelbook ανεβάζουν πολύ απότομα την αξία τους. Μέσα σε αυτά είναι και το Persona του 5. Το Persona του 5 δεν το έχω παίξει, είναι 111 ώρες παιχνίδι. Το θεωρώ αρκετά μεγάλο παιχνίδι για να κάτσω να ασχοληθώ. Τώρα δεν είμαι δηλαδή δεν έχω την ψυχολογία για να κάτσω. Δεν είμαι σε αυτή τη φάση, να το πω σωστά, για να κάτσω να ασχοληθώ με 100 και ώρες παιχνίδι. Άρα το έχω αφήσει στην άκρη, θα το παίξω κάποια στιγμή. Έχω και τη Royal Edition, την Collector, θα την κάνουμε και αυτή unboxing. Πάρα πολύ όμορφο steelbook, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της γενιάς, με βάση τις βαθμολογίες τουλάχιστον. Ελπίζω να μου αρέσει, ελπίζω να το αγαπήσω, θέλω πολύ να το αγαπήσω το παιχνίδι. Θέλω να του δώσω δηλαδή την ευκαιρία να με κερδίσει και να το παίξω. Λοιπόν, άλλο ένα steelbook το οποίο είναι εξαιρετικό και έχει ανεβάσει πάρα πολύ την αξία του είναι το Control. Το συγκεκριμένο steelbook δεν είναι δικό μου. Είναι ενός φίλου μου, μου το δάνεισε για να παίξω το παιχνίδι και τι πάνω μπορεί να μου το δώσει μαζί με το steelbook και να το βάλω μέσα στο βίντεο. Συγγνώμη παιδιά, ο λαιμός μου είναι λίγο κάπως, αν ακούγομαι περίεργα. Έχει κάποιες κάρτες μέσα.
Λοιπόν, δύο λόγια για το Control. Το παιχνιδάκι, εντάξει, δεν ήταν κακό. Δεν ήταν και ό,τι καλύτερο έχω παίξει στη ζωή μου. Έτσι, ήταν ένα καλό παιχνίδι. Εκεί του 8. Είχε ένα μέτριο shooting. Η ιστορία του προσωπικά δεν κατάλαβα και πάρα πολλά. Γιατί δεν ασχολήθηκα και πάρα πολύ, επειδή δεν με τράβηξε από την αρχή. Δεν μπορώ να πω ότι με χάλασε ο χρόνος που χάλασα και σπατάλησα μαζί του για να το παίξει το παιχνίδι. Το στυλμπουκάκι όπως το βλέπετε είναι εδώ όλο ανάγλυφο. Έτσι. Από μέσα δεν έχει κάτι ιδιαίτερο για να σας δείξω. Ναι, δεν έχει τίποτα. Θα μπορούσε να γίνει και καλύτερο. Δηλαδή, θα μπορούσε τουλάχιστον να έχει καλύτερο shooting στη χειρότερη. Συνεχίζουμε να δούμε μία έκδοση κλασική. Εντάξει, δεν ξέρω αν θεωρείται και πολύ σπάνιο. Είναι του Rise of the Tomb Raider το artbook. Digibook για την ακρίβεια. Πολύ ωραία έκδοση. Την είχα 4 φορές να πάρει στα χέρια μου. 4 φορές την έδωσα κιόλας. Rise of the Tomb Raider. Έχει μέσα πολύ πράγμα από το παιχνίδι. Φωτογραφιούλες, το ένα το άλλο. Ένα σου. Όμορφο είναι, 20 χρόνια Lara Croft. Τίμιο. Το παιχνίδι ήταν αρκετά καλό. Ίσως να ήταν το καλύτερο από τα τρία των υστέρων, δηλαδή αυτό έχουμε παίξει και τα τρία τώρα μαζί με το Σάντο. Ίσως και να είναι το καλύτερο το Rise. Μου άρεσε πολύ. Το συμπάθησα το παιχνίδι. Γυρνάμε σε μια έκδοση του PlayStation 3 και είναι η Batman, το Arkham City. Και αυτό είναι Digibook. Δεν έχουμε στο παιχνίδι, δηλαδή το PlayStation 3. Το Arkham City. Arkham. Πάρα μα πάρα πολύ ωραία έκδοση. Έχει μέσα διάφορα γραμματάκια. Έχει Joker, έχει. Θα τα δούμε κάποια στιγμή αυτά αναλυτικά. Μην καθόμαστε να τα σπαταλάμε έτσι. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών πιστεύω ότι είναι το Arkham City. Το παιχνίδι είναι αριστούργημα. Είναι εξαιρετικό, μοναδικό, καταπληκτικό παιχνίδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μέτρο Εξόντους. Aurora Edition. Τσίγκινο. Τίμιο. Πολύ. Έτσι. Εντάξει, έξω. Ψηλαδιάφορο. Αρμπουκάκι. Μέτρο Εξόντους. Κάνω μια μέρα βίντεο με όλα τα artbook, οπότε τώρα γι' αυτό με βλέπετε να τα περνάω έτσι λίγο περιληπτικά. Το steelbook με το τρενάκι του Metro Exodus. Ένας ψευτοχάρτης. Δεν το λες και χάρτη. Τουλάχιστον χάρτη την διαφημίζανε. Μπορώ να σας πω, για να είμαι ειλικρινής, έψαξα πάρα πολύ για να το πάρω αυτό. Συγκεκριμένα το παρήγγειλα κιόλας από το εξωτερικό. Το περίμενα και κοντά 2 μήνες για να έρθει. Ήθελα να έχω ολοκληρωμένη την έκδοση, την Collector's Edition που πήρα. Η οποία Collector's Edition δεν έχει μέσα το παιχνίδι. Είναι σκέτο το άκαλμα, αυτό εδώ. Οπότε ήθελα να πάρω την Aurora για να βάλω μέσα το στυλμπουκάκι. Ακόμη μια εξαιρετική έκδοση, η Deluxe Edition του Final Fantasy του 7 του Remake.